Ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μιλάει για μια θέση πια στο Champions League. Ένας ΠΑΟΚ που τον τελευταίο καιρό φτάνει πολύ δύσκολα στον γκολ. Έκοψε ο Στολτίδης και τώρα ο Κωνσταντίνου που είναι μόνος του ανάμεσα σε τέσσερις. Πάντα ο Κωνσταντίνου προσπαθεί να περάσει το σπρώξιμο από τον Ετάκολα. Ο Μπάντοβιτς ελίσσεται και καταφέρει να κάνει τώρα τη σέντρα. Ο Βρίζας, ο Ολιβάρης που έρχεται από πίσω, το σούτ με το δεξί out. Και μια πολύ ωραία πάσα τώρα από τον Ετάκολα για τον Βρίζα. Καταπληκτική πάσα από τον Ιταλό. Πιέζει ο Σέμος, πέφτει ο Βρίζας out. Πολύς κόσμος στην περιοχή του Μιχόπουλου. Τώρα εκτελεί ο Γιωβάνοβιτς, έρχεται από πίσω για να πάρει την κεφαλιά ο Ξενίδης. Δεύτερη κεφαλιά από το Σέμο, 1-0. 1-0 για τον Ηρακλή από τον Λάζαρο Σέμο. Και έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο Ηρακλής που καταφέρνει να ανοίξει το σκορ με το ταπουνάκι. Ο Καράτσοφ για το Χάγκαν και τώρα ο Κωνσταντίνου. Βγαίνει ο Μιχόπουλος. Πλασάρει ο Κωνσταντίνου. Αλλά μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Το άνοιγμα για τον Χάγκαν. Ο οποίος κατάφερε να κοντρολάρει, να κάνει για το σουτ. Την μπάλα μόλις out. Χάγκαν. Προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει. Ο Χάγκαν απέναντι από τον Μιχόπουλο. Δίνει έτοιμο γκολ στον Κωνσταντίνου. Αλλά αυτός δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει. Ξενίδης. Προτιμά να δώσει αριστερά για τον Βελέντζα. Αυτός κάνει το γύρισμα, η απόκρουση του Μιχόπουλου και με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει. Vor allem so gespielt haben, so dass auch Herakles keine Chancen bekommen würde. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι παίξαμε έτσι που και ο Ηρακλής δεν είχε αρκετές ευκαιρίες. Und dabei gesagt, so die einzige Chance ist jetzt noch ein Standardsituation und so ist es auch gekommen. Η μοναδική ευκαιρία προήλθε από μια στημένη φάση και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Σύγχυσε πρέσβη αυτό όσον σε ένα στρέκονο. Μετά από μια ψυχολογική, τρομερή ψυχολογική πίεση που είχαν τα παιδιά της τελευταίες εβδομάδες. Ευρώξε πάσα που και τάκια εγώ σου πότα στον στέλνο σπο. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους φιλάθους που μας στηρίξαν σήμερα. Ο κύριο Εντέινο Λόβα το μεν στου Σέγγε ο κύριο πει ότι θα κάνουμε μια μεγάλη νίκη να τους χαρίσουμε τη νίκη αυτού σήμερα. Σου είχε τίλεγγε να σε έγινε τίλο. Και η σημερινή νίκη είναι για τους φιλάθους του Ηρακλή.